15 ετών. Γράφεις με τον ήχη, με στα χείλη μια σιώπη, κι όπως λιώνουνε τα αστέρια, περπατάμε στη βροχή. Αχ, και να είχα τρόπο με ένα δάκρυ να εννοώ όλα αυτά που δεν μπορούσα με ένα γέλιο να σου πω. Σαν ένοχα ταξίδια τα δικά μου μυστικά, άσπρα πέταλά μου λες και τα άσχισαν τα κάθια. Ένοχα ταξίδια κι είναι θάλασσα η καρδιά. Θεέ μου, πόσο ήλιο να χωρέσω μες στα σύννεφα. Κι έτσι που χαϊδεύει στο λαιμό μου την πληγή, απ' τα δάχτυλα σου πίνω μια καινούργια μου σιωπή. Αχ, και να έχει τρόπο ένα χάδι να σου πει όλα αυτά που εγώ φοβάμαι να τα ζήσω για ζωή. Να τα ζήσω για ζωή σαν ένοχα ταξίδια τα δικά μου μυστικά. Άσπρα πέταλά μου λες και τα άσχισαν τα κάφια. Ένοχα ταξίδια κι είναι θάλασσα η καρδιά. Θεέ μου, πόσο ήλιο να χωρέσω μες στα σύννεφα. Έχω εκτεθεί! Μπορείς να μου πεις τι θα κάνω, πώς θα το πάρω πίσω! Πες μου τι να κάνω, πες μου τι να κάνω! Δεν ήρθατε εδώ απλά για να με γνωρίσετε. Η μητέρα σας ζει και είσαι τέτοιο τον αδερφό, ναι. Βλέπω πως είσαστε καλά ενημερωμένος. Πρέπει να τελειώσω την άλλη δουλειά. Κίνος που πικαιρώνει θέλει να συνεχίσει ήρεμα τη ζωή του με την οικογένειά του. Άμα για την άλλη τη δουλειά με τις τρεις κοπέλες που λέεις, που με φτιώξε δε. Δεν πειράζει. Αν είσαι εσύ, έναν κάποια άλλη. Θα μένει και να ξέρει να πει. Όχι, νομίζω, να φαίνεται πολλά εντάξει. Κοίταξε, νομίζω, άρα καλύτερα τον έχουμε φίλο. Εν τω μεταξύ, πώς είναι να μάθουμε αν ξέρει. Τι μόνο. Για τα χτήματα, ρε άθο. Ναι, αλλά σκέφτηκες. Τι είναι ικανή να κάνει, ας σιωρευτεί για τη θέα μου. Πλέον έχεις δίκιο και μπλεγμένη και μάνα με αυτούς που ήταν υπουργών, ειλικρινά έχω ιδέα να κάνω. Θέλεις να μου πεις πώς είναι να το κάνω με τον την εβδομάδα. Το πολύ την άλλη. Ήρθαν οι κατάλληλες συνθήκες, Μιχάλη. Τι είναι που πικαιρώνει, θέλει τώρα. Αποφάσισα να σου ζητήσω συγγνώμη. Τώρα πού είναι? Μέσα. Δεν σου μίλησε καθόλου? Ούτε λέξη. Σαν να και κάτι της έκαμα, σαν να και με θέλει. Θα είναι από την εγκυμοσύνη. Εν εν τούτο. Έχει που την ημέρα μου που της μίλησα για το τότε, μου μίλα. Εν ξέρω να μου πάθε. Τι νομίζεις ότι είναι? Μακάρι να ξέρω. Πρώτα πάει και παντρεύτηκε χωρίς να μου πει τίποτα και τώρα τούτο. Μαριάννα μου, να σου πω κάτι. Αν την αγαπά πραγματικά όπως τον αγαπά εκείνη, αν πραγματικά την κάνει ευτυχισμένη, τότε δεν πειράζει. Ποιος πάει και παντρεύτηκε στα κρυφά, δεν την αφήνει να μιλήσει, ή γιατί κρύφτηκε, να μου φάτε. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Σπίτι. Τι έντυση πες? Πήγε και μου φέρε τα πράγματα μου από το διαμέρισμα του άλλου. Καλά. Τι συζήτησε εδώ σύνορα? Η Ραφαέλα είναι έγκυος. Είμαι έγκυος. Είναι καιρός να μείνουμε μόνοι μας, Ραφαέλα μου. Να ασχοληθούμε να αγάπη με την οικογένεια που να δημιουργήσουμε. Καμιά τους δεν θα μας καταστρέψει τη ζωή. Καμιά τους. Οπότε άρκεψε να μιλάς μόνος σου, ρε Μιχάλη. Που τότε που έμπλεξα μαζί σου, τον άχρηστο. Εφωνάξεις με δαμέ για να με εξετοιμάσεις. Πες μου να χαρείς. Πού θα είναι το άλλο Σάββατο και να καταφέρεις να κάνεις τη δουλειά μόνος σου? Να με σου κοφτεί. Από ό,τι κατάλαβα, εσύ θέλεις την αστυνομία να βουρά εκείνον που θέλει να σκοτώσει τον αρχηγό της και όχι εμάς. Μπράβο. Που πότε ξύπνησες ρε εσύ?
Που τότε που ενάχω έξι μεγάλα μες στην πούγκα χωρίς να κάνω τίποτε. Μόλις τελειώσεις και το τίποτε που να κάνεις, να περιμένεις τηλεφώνημα μου για οδηγίες. Το και καμιά ώρα πιο ύστερα. Γιατί? Γιατί για μένα που ενάμε να χρειαστώ σίγουρα καμιά ώρα να στραβώ πίσω. Πώς είναι να το κάνουμε? Θα περιμένεις τηλεφώνημα μου και οδηγίες. Κοίτα να βρεις έναν τηλέφωνο με κάρτα για να μην μπορούν να σε εντοπίσουν. Να σου δώσω και εγώ τον αριθμό μου. Εδώ. Έλα ρε. Θεανό μου, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ναι. Είναι ένα θέμα τούτο. Αυτό είπα και εγώ. Λοιπόν, δεν φεύγουμε που δάμε, αν δεν μάθουμε ποιος είναι. Οπότε θα φτιάξει έξω η Ραφαέλα, θα είναι μια από εμάς πίσω της. Αρκετά την επαραμελήσαμε. Ρε κορίτσια. Το κινητό της. Σωστά. Το κινητό της είναι τον αριθμό του. Μπορείτε να το πάρετε, Μαριάννα, μπορείς. Να μας κάλεσε μεγάλο κόπο. Ναι, βέβαια. Μπορεί να είναι από αυτούς που δεν σηκώνουν αγνώστους αριθμούς. Περίμενε. Μαριάννα, όχι να μην κοιμάται και να σε δει. Ο δικός μου. Έλα, Λουκιανέ. Σε μισή ώρα θα είμαι στο γραφείο μου. Έτσι, γιατί μου το λαλείς να χαρώ? Θέλω να είσαι εκεί. Δεν μπορώ, αλλά και να μπορούσα, εν έχω όρεξη. Φρόντισε να αποκτήσεις. Τι έγινε? Άλλος μαλάκας που θεωρεί ότι είμαι χτήμαντο. Τίποτε. Μόλις άνοιξε την πόρτα να ξύπνησε. Ωραία. Περνούμε στο άλλο σχέδιο. Όπου πάει, θα είμαστε πίσω της. Δεν θα μου πεις τίποτε τώρα. Αφού είπαμε νόη. Τον κόλπο με τα τηλέφωνα και να πιάσει. Θα πιάσει. Μια-μια που να τις πιάσουμε τώρα. Να είσαι καλά, ρε. Να τις πιάσουμε μια-μια. Τρεις την ίδια ημέρα. Δουλειά σου, λέμε. Εντάξει, σου πιερούν. Σου είσαι τα αφεντικό. Έτσι, μπράβο. Άντε, πέσε τώρα. Τι να πέσω? Είναι είπαμε τα μισά προκαταβολή. Αρκέψες να με νευριάζεις. Λάμνε φύε, λέμε. Όχι, φιλούι μου. Η συμφωνία, συμφωνία. Δεν μου νομίζεις, ρε. Ότι έχω πάνω μου τώρα 3.000 μετρητά. Αύριο. Όχι μεθαύριο. Αύριο. Και κοίτα να μου γελάσεις. Αν σου γελάσω, είμαι σίγουρος ότι είναι να με βρεις. Εντάξει. Είναι να σε πιάω τηλέφωνο. Για τα ριάλια. Για τα ριάλια, ρε. Αύριο. Και μια-μια που να τις αρπάξουμε. Λέμε. Έφυγε. Να σιωμηθούμε γρήγορα απόψε για να είμαστε ξεκούραστες αύριο. Μαριάννα, όχι να σου φύγει μέσα στη νύχτα για να χάσουμε την ευκαιρία. Έχει δίκιο, είμαι κι εγώ πολύ κουρασμένη. Να την προσέχω. Μας είπες, τι έγινε με το Φίβο? Τίποτε. Άστε ρε Θεανό, πάμε. Τίποτε. Δεν σου είπε τίποτα? Προσπάθησε. Μαριάννα μου, άκουσε τον. Εν τι σημαίνει πως δεσμεύεσαι? Δεν μπορώ, ρε Θεανό, δεν μπορώ. Εξάλλου, νομίζω Μαριάννα ότι... μου, όχι. Μαζί μου ήταν ένστικτο κυριαρχίας γιατί τον επλήγωσα. Και τώρα άρχισε να το καταλαβαίνει. Υπουργός. Ναι. Περιμένω ακόμα. Και να περιμένεις. Τι ήταν τούτο τώρα? Ας το να ψηθεί. Λοιπόν, άντε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ήρθα στην όμη, παιδί μου. Καλώς το. Παιδί μου, τις κοπέλες έξερες τις πουμιτσές. Ναι. Έζησες τις και τότε που χαθήκαν τα δυο αδέρφια? Και αδέρφια. Τα αδέρφια που τους είδαν στο εξωγικό της μιας και ο ένας δεν βρέθηκε ακόμα. Κάραστρο, για τούτο μου έδελες. Όχι, κουβέντα κάνω. Δεν κάνω κουβέντα. Δεν κάνω κουβέντα. Ανάκριση που κάνεις. Λάθος κάνεις. Θέλω βοήθεια σου.
πάνω σε πιο μεγάλα θέση, παιδιά. Ας θυμάσαι που σε λένε ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους. Καλά, τι όταν πράγμα μου λέει, τι σχέση έχει με την... Η κοπέλα με Σταυριανό. Ναι. Σου είπα ότι πιστεύω ότι έχουν. Τι σχέση έχουν. Ξέρεις ότι ο Μιχάλης, ο οδηγός του υπουργού, είναι ένας που τους και τους μητσούς, ένας που αδέρφηκε. Ορίστε, ήρθα. Εμένα δεν με αφήνουν να περιμένω. Ορίστε και το πραγματικό πρόσωπο του υπότη. Τι με θέλεις, να ανακουφιστείς? Μη γίνεσαι χιδέ. Ξέρεις, σχεδόν με ψίχουλα μπορούν να σου φέρουν και κοπελίτσες, οι οποίες θα νιώσουν και ευγνωμοσύνη που τις εφτιάλεξε ένας υπουργός που είναι να γίνει και πρόεδρος. Τελείωσες? Ναι, εσύ. Τι είναι αυτή η συμπεριφορά, γιατί άλλαξες τόσο? Εγώ ή εσύ? Εγώ είμαι πάντα ο ίδιος και σε θέλω σου ποτέ. Ναι, σωστά, εσύ ήσουν πάντα ο ίδιος, εγώ δεν το αντιλήφθηκα. Ορίστε. Με άφησε να περιμένω μια ώρα, δεν ικανοποιήθηκες? Όχι, καθόλου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί στη σχέση δεν γουστάρουν να υπάρχουν δυνάστες και θύματα. Ιδίως όταν παριστάνω εγώ το θύμα. Πώς πάει ο τσαμπουκάς σου εσένα? Το Υπουργείο θα το έχεις στένο. Δεν το θέλω το Υπουργείο, μπορείς να το δώσεις στη γυναίκα σου. Έχει το παραπάνω ανάγκη που μένα. Γιατί ταράχτηκες, Τάσο? Από τη σύμπτωση. Σύμπτωση. Δεν το ξέρεις. Οι φιλενάδες σου κρατούσουν μυστικά, Τάσο. Οκ. Okay. Και μυστικά να μου κρατούν οι φιλενάδες μου. Εσύ τι θέλεις να μου πεις? Εγώ τίποτε. Μια υπόθεση που έκλεισε. Δεν τα διάνοιξες. Παρενέργειες του επαγγέλματος. Αλλά εκτός που παρενέργειες του επαγγέλματος, που μέναν, τι περιμένεις, καρτεράς να σου πω κάτι, ας πούμε? Να μου πεις ότι ξέρεις, εκτός το ότι είσαι νόμιμος γιος του Σταυριανού. Στείλομαι. Εγώ λέω να φύγω. Να σου πω και κάτι. Εν καλά που λαλούσε ότι οι έξυπνοι άνθρωποι έπρεπε να κάνουν παρέα με μπάτσους. Δεν θα αφήσει. Γιατί καίγεσαι να μάθεις τι ξέρω και τι υποψιάζουν. Κύριε Στυνομένη, σου πω κάτι. Δεν έχω τίποτε να φοηθώ για να θέλω, ας πούμε, να προφυλαχτώ. Μην βάλεις το νου μου σε άλλα πονοπάθηκε. Ξέρεις πολλά καλό ότι θέλουμε και το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω. Θέλεις να βρεθεί ο δολοφόνος του Σταυριανού? Έχω ύποπτο. Και είμαι 99% σίγουρος για τούτο. Γιατί σταμάτησες? Γιατί φοβούμαι ότι θα βρεθούν άλλα στοιχεία, όπως τότε. Τότε? Τότε που βάλα φωτιά στο σπίτι της Μαριάννα και κάψαν τους γονιούς της και το πιάσε σκότωσαν τον Μιτσί. Οκ. Αχ, τώρα να πρέπει να φύγω. Έχω κάτι δουλειές να κάνω και αν θυμηθείς κάτι άλλο, ξέρεις πού να με πεις. Μην ανακατεύεις τη γυναίκα μου στη συζήτησή μας, Θεανό. Εν το ήθελε, δώστης το. Τι επιδιώκεις μου λες? Όχι πάντως αυτό που επιδιώκεις εσύ να με υποτάξεις. Ξέρεις, Λουκία, δεν είμαι από τις γκόμενες που τρέχουν πίσω από κανέναν. Όχι βέβαια. Αντιθέτως, τρέχουν άλλοι πίσω σου. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Ήμουν πάντα εξηγημένη με ούλους. Με μένα ήσουν? Πάντα. Εν ζήτησα τίποτε και άφησα τη σχέση να εξελιχθεί. Εσύ παριστάνεις μου τώρα το διατάσσο και υπακούεις. Μην μου μιλάς εμένα με αυτό το ύφος. Γιατί να σε φοηθώ? Εντάξει. Ωραία. Ας ηρεμήσω. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Κάθισε. Κάθισε και θα δούμε τι δεν πάει καλά. Είπα δεν θέλω να ηρεμήσω. Θα ηρεμήσεις. Όλα ξεκίνησαν από τότε που πληγώθηκες και δεν μου είπες και τίποτε, με απέκλεισες. Δεν έχει να κάνει μαζί σου. Μια σφαίρα στο σώμα σου και να μην ξέρω τίποτε. Κάποτε ήταν να σου πω. Και πάλι κάτι σοβαρό συμβαίνει στη ζωή σου και δεν μου το λες. Φίλοι μου, είναι έγκυος. Θεέ μου. Έγκυος. Είναι έγκυος. Έγκυος.
την αυτό πάλι. Πέ μου μόνο πως ήρθες για την Μαριάννα. Για σένα ήρθα, Θεανό. Φίβο, στην τελευταία μας κουβέντα εκτίμησας, ε. Σε παρακαλώ, μην με κάνεις να αλλάξω πάλι ιδέα για σένα. Θεανό. Φίβο, δεν θέλω να μου πεις τίποτε. Σκέφτου μόνο τούτο. Αξίζει για έναν πάθος να καταστρέψεις τρεις ζωές. Είπαμε, τέντε, είπαμε. Το τι είπαμε, δεν έχει να κάνει με το τι νιώθουμε. Έλα ρε, Φίβο. Εν το αντέχει και ξέρεις το. Αν δεν ήταν ο παπάς σου στη μέση, εμείς ήθηκε να φτύναμε ο ένας τον άλλον. Με σκέφτηκα το και εγώ το ξέρεις. Αλλά... Η Μαριάννα είναι τρελή και παλαβή για σένα. Πόσες φορές να σου το πω. Και από την άλλη βλέπω σε σένα, τη σκέφτεσαι το να ξανασμίξατε. Ωραία, προχώρα, είσαι σε καλό δρόμο. Είσαι με τον άλλον, ναι. Είμαι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνω αυτή την περίοδο. Άρα είσαστε μαζί ακόμα. Φίβο, θα ερωτευτεί άλλον και να ψάχνεις το λάθος. Θεανό. Πήγαινε εύρετη, επέμενε. Και θέλεις να είμαι μαζί της και να σκέφτομαι εσένα. Θέλω να είναι ευτυχισμένη. Με χάζεις την ευκαιρία. Τι μου λες, τι έχεις πάθει σήμερα και άλλα σου λέω και άλλα καταλαβαίνεις. Είμαι λίγο χασκιασμένος. Πρώτη φορά είναι να γίνω πατέρας. Ωραία. Μπράβο, Μιχάλη μου, συγχαρητήρια. Όταν θα γεννηθεί, τότε θα αρχίσουν και τα βασανά σου. Προς το παρόν μπορούμε να μιλήσουμε για δουλειές. Ναι, πέ μου. Αυτός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αυτός στο Περιοδρικό. Και μετά σε θέλω πίσω. Ωραία, εντάξει. Πότε να παραδώσεις το Υπουργείο? Τέλος του μήνα, γιατί? Γιατί ο πολιτικός σου αντίπαλος γυρίζει τα κανάλια μαζί με το κόμμα του και κάνουν κλίση ένα κεφάλαιο του κόσμου. Δεν πειράζει, κάνουν και η δική μας δουλειά. Με εκείνο το βλάκαν τον αστυνόμο. Τι θα κάνουμε? Γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι? Πλησιάζει κάπου που δεν θέλουμε. Χωνίδι μου, τι είναι του παντού. Να μας κάνει ζημιά. Μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος. Έβαλε και παρακολουθούμε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε χωρίς να μην το ξέρει. Ωραία. Φρόντισε να του ξεφεύγεις όταν δεν θέλουμε να ξέρει που είσαι και τι κάνεις. Τώρα αν γίνει απειλή. Μαριάννας να τα πάρει. Γιατί? Γιατί έτσι που την ώρα που ήρθαμε να σηκώθηκε να το κάνει να βάλει στην τουαλέτα. Αν το θεωρεί την ώρα που δουλεύουμε, τέλος να μάθουμε. Βγαίνουν και άλλες ώρες, Μαριάννα. Στη Λιάννα, δώσ' της τα, να κινηθεί λίγο να ξεκολλήσει ο νους της. Δεν έχω ρίξει. Μα αν είχες, δεν θα το κάναμε αυτό. Θεανώνει στο γραφείο. Έφυγε, ψέστη, δεν πρόλαβα να σου πω. Είπες. Ριανά. Εμάταιο Φίβο, θεωρώντα τα μάθηκια σου. Βλέπει τσινό που θέλει να βλέπει. Τέλο πάντων, ήρθα να σου ζητήσω κάτι. Άφησε το χρόνο. Η καλύτερα δώσει το χρόνο να δείξει τι να γίνει με εμά. Δεν κατάλαβα, ζητά μου να. Όχι, όχι. Δεν είναι εκείνο που σου ζητώ, δεν καταλάβες. Άλλωστε ήταν ένα λάθος και αρουσκείο μας. Απλά... επερνούσαμε πολλά καλά μαζί. Πάρα πολλά καλά. Δεν ξέρω αν θα είμαι έτοιμη ποτέ να πιάσω φιλίες μαζί σου, Φίβο. Θέλω να σε χάσω από τη ζωή μου, Μαριάννα. Κι εγώ αν ήξερα αν μπορώ να σε έχω στη ζωή μου ούτε σαν φίλο, ούτε σαν γνωστό. Δεν ξέρεις να συγχωρείς. Πάω. Σε πιάσω τηλέφωνο. Τι χαμνώ τώρα. Με λέτε λίγο τη λίστα που σου έδωσα και μείναμε αρκετά πίσω. Έχω κι άλλη.
Πότε? Από εκείνο το νερό, το ψαρά που είχε στο γραφείο του Σταυριανός, το Θάσο. Τι σχέση είναι μαζί το υπάλληλο του και ανάλαβε τις υποθέσεις του? Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούγεται και από ό,τι δείχνει, πολύ λογικό, πολύ στενή. Δηλαδή? Ο Σταυριανός μας είπε ότι είχε τρία παιδιά. Ξέρεις τα παιδιά του? Τι είναι, Μελανή, ταράχτηκες ή κάνω λάθος? Βεβαίως ταράχτηκα. Γιατί αν υποθέσουμε ότι είναι παιδί του, πώς ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι επί του θέματος? Πάντως μέχρι στιγμής δεν εμφανίστηκε κανείς άλλος. Ένα λεπτό. Ο Άθος ενεδούλευκε στον ίδιο? Ναι, και τον όρισε ως διαχειριστή της περιουσίας του μαζί με τον Θάσο, μέχρι να ειδοποιηθούν τα παιδιά του. Γιατί οι δικηγόροι του ενημέρωσαν απευθείας τα παιδιά του? Κάτι δεν πάει καλά με την υπόθεση. Τι θες να πεις? Άσε να το ψάξω. Ο Σταυριανός ήταν μόνος του. Έχει πολλούς που είναι αποφεληθούν από την τεράστια περιουσία του. Τι σε έπιασε τώρα με τα παιδιά του Σταυριανού? Μιχαλάκη! Πολύ δουλειά έπαιζε σήμερα. Ο κύριος αστυνόμος. Πώς από εδώ, κύριε αστυνόμε? Περίμενας. Εμένα γιατί, τι σου είπαν ότι έκαμα πάλι? Όχι, τι σου έκαμαν θέλω να μάθω. Έκαμα μου κάτι, δεν το ξέρω. Αν θυμούμε, δολοφονήσαν τον αδερφό σου. Φαν τον Λάχαν. Κι. Κι τι, κύριε αστυνόμε? Τι του εφάνω? Ο Κώστας αγνοείται από τα 17 του. Αν έμαθες κάτι, πέ μου το και εμένα να ξέρω. Εσύ είπες ότι τον έφαγε λάχανο. Όταν το σκέφτομαι, του τον νομίζω. Δυνατόν, 17 χρονών κοπελούδι να άνοιξε η γη να τον εγκατάπιε. Σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αρέσκει σου να παίζεις με τις φωτιές? Με ποιες? Με τη φωτιά. Η φωτιά αρέσκει με το χειμώνα στον τζάκι μου να ψήσουμε κανένα λουκάνικο έτσι. Να χωρίς κανένα σπίτι να λαμπαθιάζει εννοώ. Πάεις να μου φορτώσεις κανέναν εμπρισμό τώρα? Ένα ζευγάρι που το έκαψα ζωντανό και άφηκε δυο κοριτσάκια ανήλικα. Κύριε αστυνομέ, να χαρείς. Σταμάτα να προσπαθείς να μου φορτώσεις όποια υπόθεση να είναι μπορείς να διαλευκάνεις. Γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι πολλές. Να ξαναπούμε. Είμαι σίγουρος. Εσύ. Δεν χάθηκε. Εγώ τον είδα χθες. Και εγώ προχθές. Μόνο εμένα και τη Ραφαέλα, να ξέχασες τα ζώ. Άστε τούτα. Ο αστυνόμος μέσα στο υπουργείο γυρίζει. Και γιατί πρέπει να τρέμουμε τώρα? Επειδή ψάχνει την ιστορία που χαθήκαν δύο αδέρφια στο σχολείο σας. Και εμείς τι σχέση έχουμε με αυτό? Δεν ξέρω. Πάντως εγώ έστω να σου το πω. Λάθος συναγερμός, Θάσο μου. Δεν έχουμε ιδέα για την ιστορία. Πάντως ήταν καλύτερα να μου πείτε ό,τι θέλετε να μου πείτε. Έτσι, αλλιώς παλιά έτσι μου λέγατε. Θα είστε πιο ειλικρινείς, ναι. Τι να σου πούμε, Θάσο. Παραμιλάς. Ας είναι καλά το γυνάτι σας. Πάντως έχετε το νου σας, α. Σκαλίζει την υπόθεση. Ας σκαλίζει. Επίσης υποψιάζεται για ποιος έκαψε το σπίτι σου. Αφού είπαν ότι ήταν ατύχημα. Αλλά όμως πιστεύει και ο αστυνόμος. Τι πιστεύει δηλαδή? Πώς μπορεί να διαβάλει επίτηδες? Μου το είπε καθαρά, απλώς έτσι λέει. Μίλα, άνθρωπε, με έφκαλε στην ψυχή μας. Πιστεύω και εδώ και το καμένο του έναν του αδέρφη, γιατί υποψιάζεται ότι έκαμε τέκα στο άλλο. Τέλος πάντων, εγώ να φύγω και έτσι το νου σας, εντάξει. Έγινα μέσω συνήθεια, βλέπω. Το καθήκον βλέπετε. Το καθήκον σας είναι να ψάχνετε μέσα στα υπουργεία για εγκληματίες? Οι εγκληματίες μπορεί να βρίσκονται παντού. Καλή σας μέρα. Τι θέλετε να πείτε, μισό λεπτό? Τίποτε παραπάνω από τι είπα. Δηλαδή είμαστε ανύποπτοι. Για ποιον πράγμα να αστυνόμε? Μα δεν είπα ότι είσαστε ανύποπτοι. Είμαι στο Υπουργείο να εργάζονται πάρα πολύ. Και για την υπόθεση του Σταυριανού που ψάχνατε σήμερα? Όχι. Σήμερα ψάχνουν για κάτι χωράφια που από ό,τι φοβούμαι σκοτωθήκαν πάρα πολύ που τα είχα. Καλή σας μέρα και πάλι. Τι μας έλειπες μες στα ποθηκιά μας τώρα? Τρώει θες γεφαλή σου, νομίζω, αστυνόμε. Ρε παιδιά,
είναι ξεκάθαρο, αφού ξέρει ο αστυνόμος. Εγίνεται, Στυλιανά μου, εγίνεται! Δεν άκουσες την υποθέσεως. Και εσύ ένα άκουσες που είπαν πως το θηρίο έβαλε τη φωτιά. Εντάξει. Δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα, ρε Στυλιανά. Πόσα χρόνια θα φάμε αν μας πιάσουν? Ισόβια. Στυλιανά, σύνελφε. Εν το καταλαβαίνεις πόσο αστυνόμος κάνει το για προσωπική του δικαίωση. Για να ικανοποιηθεί ότι τότε κατάλαβε σωστά, αλλά δεν κατάφερε να το αποδείξει. Και τώρα υποψιάζεται και ο Θάσος. Αχ, πού είναι ο Παπαχρυσόστομος τώρα που χρειάζομαι να του μιλήσω? Μια βόλτα στο κημητήριο είναι. Σταμάτα, ρε Θεάνο, σταμάτα. Έχουμε πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνεις. Παιδιά, δεν αντέχω. Πάω λίγο έξω να πάρω καθαρό αέρα. Ναι, καθαρό αέρα στο Υπουργείο. Πήγαινε. Έλα από το σπίτι. Κι εγώ ήθελα να σου μιλήσω. Μέσα είναι. Ναι, έφερα του τώρα τις λίστες με τις δραστηριότητες μας. Οκ. Να τα πούμε μετά σπίτι. Να σου πω, επικοινώνησε μαζί σου γερός. Ναι, επικοινώνησε. Έδωσες οδηγίες. Θα χαρώ πάρα πολύ να πιούμε έναν καφέ μετά σπίτι, Μελιανή μου. Εντάξει, σε μισή ώρα. Τα πούμε μετά. Σου κουζίνεις τη Διάνα. Σου κουζίνεις τη Διάνα. Αγγελέ, τι θες εδώ? Εβάλες σας στους στόχους στον παλέ. Τι έμαθες, λέγε. Ο είδαμε. Αν με δει μέσα στο Υπουργείο είναι να ψηλιαστεί. Και αν με δει μαζί σου, τελειώσαν τα ψωνιά μου. Ωραία, σε λίγο σχολάμε. Περιμένεις τα μάξι μου. Ακόμα χειρότερα. Στο σπίτι της Μαριάννας. Θα πάω κατευθείαν εκεί, εντάξει? Προσέχετε. Ω, Θεέ μου, το πιστεύω. Γιατί τα παίρναμε όλα αυτά? Γιατί δεν φεύγουμε από αυτή την κατάσταση? Προλάβεις τη Μελανή? Ναι, να έρθει από το σπίτι. Έγινε κάτι? Όχι, σου είπα. Δεν προλάβα να σε δω το πρωί. Έψεσαι εσύ, είδα καθόλου, είπα να έρθω να δω πώς είσαι. Αλλά σε λίγο θα έρθω στο σπίτι. Εντάξει, Λουκιανέ. Τις τελευταίες μέρες η ατμόσφαιρα μεταξύ μας ήταν τεταμένη και είπα να κάνω το πρώτο βήμα. Πάντως εγώ δεν έχω τίποτε μαζί σου. Ξέρω το. Εμάς δεν μας χωρίζει ούτε ο θάνατος. Μα να σου πω, τον αστυνόμον υιοθέτησες τον? Πώς ήρθε τώρα αυτό? Στο Υπουργείο πάλι. Τι θέλεις στο Υπουργείο? Να ξέρω εγώ. Να τελειώσεις νωρίς σήμερα, είπαμε. Πάντως μην περιμένεις να φύγω την ώρα που φεύγουν οι υπάλληλοι. Σωστά. Ούτε τέτοια τύχη. Παρατάτε όλα και φεύγουμε. Έτσι όπως είσαστε, όλα, όλα. Τα υπουργεία, τις θέσεις, όλα, όλα, όλα. Σηκωθείτε να φύγουμε να πάμε στον Καναδά. Τι έπαθες εσύ τώρα? Ετοιμάζεται να μας σκοτώσει. Τι, έμαθες κάτι καινούριο? Ήρθε ο Άγγελος και με ειδοποίησε. Παρατήστε τα όλα, όλα και φεύγουμε. Περίμενε. Ήρθε ο Άγγελος στο Υπουργείο για να σε ειδοποιήσει. Τι σου λέω τόση ώρα? Θυμήστε μου γιατί πρέπει να τον πιστέψουμε και να μην σκεφτούμε ότι είναι και τούτος μες στο κόλπο. Θυμήστε μου. Διότι κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του για να μας σώσει. Ο Φίβος είναι να μου γυρεύκει στο Υπουργείο. Φίβο μου, τι κάνεις να είναι μόνος σου? Μάμα, τι κάνεις να με? Περιμένεις κανένα? Όχι. Εσύ ήσουν με τον παπά? Ναι. Μα τι είσαι για μου? Έλα πάμε στο σπίτι. Πέμε να πιες δουλειά σήμερα. Επία. Καλά, γιατί κάθεσαι μέσα στο αυτοκίνητο μόνος σου, μου είπες? Επίνα στην κεντρική τράπεζα και ένιωσα ότι ανακατώνω μαζί σου. Για μου, η κεντρική τράπεζα μου την άλλη μερικά της Λευκοσίας. Πώς θα ήταν να πάει? Κάνεις μου ανάκριση τώρα, ρε μαμά.
Τι σου έκαμε, ε? Ποιος? Ποια θέλεις να πεις? Αμά, πρέπει να φύγω, βιάζομαι. Καλά. Μετά πούμε ξανά στο σπίτι. Θέλω να μιλήσουμε. Σου ανοίξω τα μάτια σου το ράφιδο ή να κάνω ό,τι έκανα με τον Άθ. Έλα μέσα, Άγγελε. Έναν τροπή. Είμαι μόνη μου. Η Μαριάννα πήγε στο σούπερ μάρκετ. Σίγουρα. Σίγουρα. Έλα. Έχει έτοιμο καφέ. Πέρασε. Κάθισε. Μισό λεπτάκι. Εσύ έθευκες? Όχι, όχι. Για μένα το είχα φτιάξει, αλλά δεν θα πιω τώρα. Δεν έχω πιει. Προτεραιότητά μας είναι τούτος. Αν δεν τον καθαρίσουμε, εγκάβνουμε τίποτε άλλο. Εντάξει. Σκέφτηκε καμιά στρεβέλα? Κι άρα βλέπει φορά, Κυριακό. Τι είναι αυτό που λέεις? Εγώ ποτέ μου δεν έμπλεξα σε βρωμοδουλειές. Πολύ ζήτηση είναι από μίξες. Να με κάνω πλούσιο τούτες. Και γλίτωσα τις αιώ. Και να τις φάσει να λύει. Τώρα τι μου λες, ότι τα χάλασες με κάποιο κόμμα και μάλιστα μεγάλο? Αν πιστεύω κολλέξι μου, σαν αλλήλα, μου ψέματα. Είπε μου ότι να με βάλεις εναντίον του. Είπε μου το πράγμα. Σύγχασε, σύγχασε. Φύγε, έλα με, σύγχασε. Έλα με, σύγχασε. Μπροστά μου, αγάπη μου, πήμαρα παρόμοι σου. Μισό σε πει, είσαι αρθή μου, Μοναλή. Είσαι αρθή μου, προσπαθείς να μου καταστρέψεις τη ζωή μου. Προσπαθείς να μου κλέψεις τον άντρα μου. Θέλω, Μοναλήθηκε, αγάπη μου, πρέπει να τώρα φύγεις. Θυμάσαι καλά, εσύ μου μίλησες πρώτα για τον καιρό. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να μου πεις άλλα πράγματα. Κάτι πολύ βρώμικο παίζεται εδώ. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά ο ένας τον άλλον για να μην κρύψουμε τίποτα. Έλα, λες καλά που υπάρχει ο άλλος που ερωτεύτηκε τη Στυλιάνα και λαλεί μας τι ετοιμάζουν. Και είπες αφού την ύβρα στην περιπέξω και λίγο πάλι. Έτσι, Μαριάννα. Παρέτα με κι έτσι.